So, I would like to call on the floor and have a seat with me and start discussing Mr. Demosthenis Aragnostopoulos, Rector in the Harokopio University of Athens, Mr. Mark Durando, Executive Director of European SchoolNet, Mr. Durando, and Jordan Casey, founder of Casey Games. So we'll be... Give us a few seconds just to settle the microphones. Okay. So we have here a professor from the Greek university, Greek educational system. We have the executive director of European SchoolNet and Jordan. Hello, Jordan. Hi. So we will try to find out and to answer to this question, how education can enhance digital jobs and create better employment conditions. First of all, let's start with Mr. Demosthenis Anagnostopoulos. Mr. Rector, I would like to have a few words from you on this topic and then start the discussion. Hello, good morning from me. First of all, I'd like to say that's relatively tough for somebody to speak after so many very interesting presentations. But the second problem is that my speech is in Greek, so I will be excused and present some data in Greek. Okay. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι... Is there any translation for the two? Okay. Could you have two translation sets let for... Let me start in English. So my assessment... Λοιπόν, okay. Μια συνεργάτητά μου στο Πανεπιστήμιο, πολύ έμπιστη συνεργάτητά μου, πριν λίγες μέρες μου σύστησε τον σύντροφό της, ο οποίος είναι από το εξωτερικό και το επάγγελμά του... So I would like you to hear this. An associate of mine, μια συνεργάτητά μου του Πανεπιστήμιο, πριν λίγες μέρες μου σύστησε τον σύντροφό της. Και... Okay. Και είναι από το εξωτερικό και το επάγγελμά του είναι gamer. Είναι ένας online gamer. Αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι ότι εργάζεται μέσω του τρόπου που παίζει παιχνίδια, αναλύοντας την συμπεριφορά αυτών και επιδεικνύοντας σχετικές προτάσεις για το πώς παίζει καλύτερα κανείς τα παιχνίδια. Τα online παιχνίδια, τα οποία παίζει κανείς πάνω από το ίντερνετ. Εργάζεται αυστηρά 8 ώρες την ημέρα, με συγκεκριμένο ωράριο. Εργάζεται πάνω από Wi-Fi, από το σπίτι του, με το φορτό του υπολογιστή. Και αυτό που κάνει είναι ένα πολύ καλό επάγγελμα, τουλάχιστον από πλευράς προσόδων, από πλευράς κέρδους. Και πρέπει να σας πω ότι ως Πριτάνης των Ελληνικών Πανεπιστημίων, σίγουρα τα χρήματα που βγάζει ούτε καν τα προσεγγίζουμε και ως καθηγητές. Είναι μια δουλειά η οποία βασίζεται σε μαθηματική ανάλυση, απαιτεί ικανότητες και ψηφιακές δεξιότητες και επίσης αμείβεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Όταν βγάζει κανείς πράγματα στο YouTube, κερδίζει μέσω του τρόπου που αυτό γίνεται, μέσω του κόσμου που σε παρακολουθεί
και έχεις έσοδα από τις διαφημίσεις που έχει το ίδιο το κανάλι. Τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είμαστε εκεί που είμαστε στο παρελθόν και είναι καλό που όλοι το αναγνωρίζουμε. Στην Ελλάδα το αναγνωρίζουμε συνήθως πιο αργά. Είναι καλό που το αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τόσο καιρό. Οπότε, ξεκινώντας από αυτή τη χαριτωμένη περιγραφή, θα ήθελα να καταρχήν να ευχαριστήσω για την κουβέντα αυτή που αφορά στο αύριο του χώρου της πληροφορικής, αλλά και ευρύτερα του επαγγελματικού πλέον χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ευχαριστήσω λοιπόν το ΣΕΠΕ για αυτή την πρόσκληση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είχε αναγνωρίσει κάτι τέτοιο. Με δύο λόγια, αναγνωρίζει, όπως σας είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι πάσχει από καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και από έλλειμμα ψηφιακής παιδείας. Δεν θα σας πω για ποιο λόγο αυτά είναι σημαντικά. Τα λέει πολύ καλά η ψηφιακή ατζέντα. Επίσης, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι οι τεχνολογίες αυτές δημιουργούν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την αύξηση της παραγωγικότητας, για την επένδυση στην καινοτομία και το πώς κάνει κανείς κάτι καινούριο και μπορεί να το μετασχηματίζει σε ένα τεχνολογικό προϊόν, το οποίο με τη δική του σειρά δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στη χώρα. Οπότε δεν θα μιλήσω καθόλου γι' αυτό. Δεν θα μιλήσω επίσης για τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και αυτά τα έχουμε πει. Θα ήθελα όμως να τεκμηριώσω με δύο λόγια γιατί αυτό το οποίο λέμε δεξιότητες τεχνολογιών και πληροφορικής είναι σημαντικό και ελληματικό. Θα σας πω καταρχήν για την Ελλάδα. Έγινε μια πρόσφατη έρευνα από το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κάτω από τον ΣΕΒ, και αναγνωρίζεται μεν τώρα η έλλειψη ρευστότητας ως σημαντικότερη απειλή για τις επιχειρήσεις. Απ' την άλλη, η προσπάθεια των επιχειρήσεων να κοινοτομήσουν είναι γνωστό ότι δυσχεραίνεται. Αλλά παρά την υψηλή ανεργία, οι επιχειρήσεις καταγράφουν πολύ σημαντικές δυσκολίες εξέβρεσης προσωπικού στη δικιά μας χώρα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να τεκμηριώσουμε αυτά. Συνέδριο Μάρτιο 2013 για ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 26 εκατομμύρια άνεργοι το ακούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα της McKinsey, η οποία παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2014. Έχει διπλασιαστεί λοιπόν ή και τετριπλασιαστεί τα τελευταία 20 χρόνια η ανεργία προσεγγίζοντας στα 5,6 εκατομμύρια νέων ανθρώπων. Τώρα, παρότι υψηλό ποσοστό ανεργίας, υπάρχει πρόβλημα δυστύχησης μεταξύ προσόντων που αναζητούν οι εργοδότες και έχει το κατάλληλο προσωπικό. Το 27% των εργοδοτών αναφέρει ότι έχουν αφήσει μια κοινή θέση το προηγούμενο έτος επειδή δεν έχουν βρει άνθρωπο ο οποίος είναι κατάλληλος για τα προσόντα που απαιτούν. Στην Ευρώπη, το 74% των παρόχων εκπαίδευσης λένε ότι οι πτυχιούχοι τους είναι κατάλληλοι για την αγορά εργασίας, αλλά στην πραγματικότητα μόνο το 38% των νέων και το 35% των εργοδοτών συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά. Υπάρχει μια τεράστια απόκριση. Σε ψηφιακές δεξιότητες, ειδικά, υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Οι κενές θέσεις επαγγελματιών υπολογίζονται εκατοντάδες χιλιάδες και θα συνεχίζουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια. 700.000 κενές θέσεις εργασίας μέχρι το 2015 και είναι πολύ πιθανό να φτάσουν τις 900.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εμπίρικα, η Εμπίρικα είναι συμβουλευτική εταιρεία η οποία κάνει μελέτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2012 η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες ήταν 255.000, μεγαλύτερη από την προσφορά. Ως το 2015 το κενό θα μεγαλώσει από 372.000 που είναι τώρα σε 864.000. Το εργατικό δυναμικό σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,4 εκατομμύρια στελέχη. Σύνολο 3,4 του συνολικού δυναμικού. Έχουμε 1,5 εκατομμύρια Management Architecture Analysis Level Skills, ICT Practitioners και 3,4 εκατομμύρια, ICT Practitioners σε τεχνικό επίπεδο 2,5 εκατομμύρια. Πρόβλεψη. Το εργατικό δυναμικό θα αυξηθεί από 7,4 το 2012 σε 7,9 εκατομμύρια το 2020, εκ των οποίων 5,9 θα είναι ICT Practitioners, 2 εκατομμύρια ICT Management Level Employees. Σύμφωνα πάλι με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 90% των θέσεων εργασίας μέχρι το 2015 θα χρειάζονται βασικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνεπώς, περισσότεροι επαγγελματίες, ερευνητές και επιχειρηματίες, στελέχοι θα ζητούνται με ηλεκτρονικές δεξιότητες. Παρ' όλα αυτά, οι νέοι δεν δείχνουν επαρκώς καταρτισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θέσεις αυτές που ζητάμε και παραμένουν κενές αυξάνονται κατά
3%. Αντίθετα, ο αριθμός αυτών οι οποίοι βγαίνουν με τέτοιες θέσεις, με τέτοιες δεξιότητες από το εκπαιδευτικό σύστημα, ετησίως φαίνεται ότι μειώνεται. Ειδικά τώρα, σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, το ποσοστό της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων είναι περισσότερο μεγάλο στο γυναικείο πληθυσμό, με 22% των γυναικών στον κλάδο τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία έχουν στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και επίσης εταιριών. Προγράμματα τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρω, είναι γνωστά και μπορεί να τα βρει κανείς πολύ καλά στο site. Υπάρχουν εξαιρετικά καλές πρακτικές, όπως η πρακτική της Ιρλανδίας, όπου 9 στις 10 μεγάλες αμερικανικές εταιρείες έχει συνεργασία με την Ιρλανδία. Επίσης, ακόμα και στην περίοδο της κρίσης, είναι γνωστό ότι η ζήτηση εργασίας στον κλάδο τεχνολογιών και πληροφορικής αυξήθηκε. Με δύο λόγια, η Ιρλανδία χρησιμοποίησε το χώρο αυτό ως εργαλείο, ως θεμελιώδη μοχλό για να βγει μπροστά, να πετύχει ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι σε καιρό κρίσης οι τεχνολογίες αυτές και η ενδιαίνεια επένδυση στη γνώση είναι θεμελιώδης πρακτική σε διεθνές επίπεδο για να μπορέσει κανένας να πάει μπροστά. Είναι επένδυση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δαπάνη. Για το λόγο αυτό και εμείς ως χώρα θα πρέπει να επενδύουμε περισσότερο σε κάτι τέτοιο. Τι γίνεται στη δικιά μας χώρα, με δύο λόγια, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε. Τεκμηριώνουμε για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντική η απόκτηση δεξιοτήτων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε επίπεδο διαβίου μάθησης, επίσης το συζητήσαμε και με βάση τις εισηγήσεις των προηγουμένων ομιλητών, είναι γνωστό ότι ο κύκλος της διαβίου μάθησης, ο οικονομικός κύκλος διαβίου μάθησης στις ΗΠΑ, είναι μεγαλύτερος ακόμα και από τον κύκλο του χώρου της υγείας. Εφόσον η πληροφορική είναι από τα βασικά εργαλεία που χρειάζεται κανείς, αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι κανείς σε επίπεδο διαβίου μάθησης να δίνει έμφαση σε τέτοιες τεχνολογίες. Αλλά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδικά, θα πρέπει σίγουρα να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο ενίσχυσης της διαδικασίας δημιουργίας ψηφιακών δεξιοτήτων. Και θα πρέπει σίγουρα, και πρέπει να το πούμε αυτό, να επανασχεδιάσουμε τα μαθήματα πληροφορικής στα σχολεία, έτσι ώστε η διδασκαλία να ενσωματώνει τις τάσεις τεχνολογίας και να διορθώσουμε και τις ατέλειες που υπάρχουν στο πρόγραμμα των μαθημάτων. Όπως γνωρίζετε, πέρσι δυστυχώς το μάθημα της πληροφορικής σε γυμνάσιο και λύκειο υποχώρησε σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία του. Άρα και αυτές οι δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι μαθητές των σχολείων πλέον υποχωρούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Είμαστε μια χώρα η οποία αντί να πηγαίνει μπροστά στον τομέα αυτό, γυρίζει πιο πίσω. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξαναγίνει όχι μόνο όπως ήταν, αλλά ακόμα καλύτερο. Περισσότερες δεξιότητες στον χώρο της τεχνολογίας και τεχνολογίων πληροφορικής και επικοινωνιών μέσα στο σχολείο. Αλλιώς φαίνεται τουλάχιστον ανορθόδοξο να αυξάνουν οι θέσεις των εισακτέων στα πανεπιστήμια σε τμήματα πληροφορικής όταν υποχωρεί η διδασκαλία του μαθήματος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα σχολεία η πληροφορική δεν μπορεί να είναι μόνο Word ή Excel. Υπάρχει ένα σημαντικό κύκλο που λέγεται ιδέα, σχεδιασμό, υλοποίηση μέσω από μια σειρά λογικών βημάτων. Αυτό μαθαίνει ο μαθητή, μαθαίνει να σκέφτεται, μαθαίνει τη μαθηματική λογική. Πέρα από το ότι οι τεχνολογίε αυτέ αποτελούν και τη ραχοκαλιά πλέον για την οικονομική ανάπτυξη, άσχετα θα είναι αμυγό στο χώρο αυτό ή κάπου αλλού. Θα ολοκληρώσω σε δύο λεπτά. Δεν είναι όμω μόνο τα σχολεία. Είναι και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπου ανεξάρτητα αν μιλάμε για εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής αμυγός ή σε άλλα τμήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν την πληροφορική, θα πρέπει οι φοιτητές στα πανεπιστήμια να μαθαίνουν πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά πλέον. Διαχείριση περιεχομένου και μεγάλου όγκου δεδομένων, big data, υπηρεσίες στο cloud, υπηρεσίες μέσα από κοινωνικά δίκτυα, το Internet of Things, διασυνδεδεμένες συσκευές και βεβαίως mobile computing. Υπηρεσίες μέσω κινητών. Αυτό βεβαίως για να λέμε και την αλήθεια δεν αφορά το Υπουργείο ή τη χώρα μας, αφορά τα πανεπιστήμια, τα οποία πρέπει να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους για να σωματώσουν σχετικές εκπαιδευτικές προοπτικές, δεξιότητες, ενημέρωση των φοιτητών τους, προκειμένου να κάνουν όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά τους τα ίδια τα πανεπιστήμια. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι εξαιρετικά σημαντικό πέρα από όλα αυτά είναι να αλλάξουμε στη χώρα μας το μείγμα σκέψης και δεξιοτήτων,
πρέπει να σκέφτομαστε πλέον διαφορετικά. Με πιο υγιή τρόπο, πιο παραγωγικό, πιο προσιλωμένο στο στόχο και ανταγωνιστικά πλέον σε διεθνές επίπεδο. Απαιτούμε να έχουμε ένα νέο μείγμα δεξιοτήτων που θα βοηθήσει ουσιαστικά την ανάπτυξη της χώρας και θα προάγει την ψηφιακή οικονομία. Γιατί ο κύκλος γνώσης, δεξιότητες, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη της χώρας και νέες θέσεις εργασίας είναι αυτό το οποίο μας λείπει και θα πρέπει να κυνηγήσουμε. Με δύο λόγια, χρειάζονται δημιουργικές δεξιότητες και σκέψη πλέον out of the box. Χρειάζεται έμφαση τεχνολογίας και επίσης εφαρμοσμένη τεχνολογία και επίσης επιχειρηματικές δεξιότητες πλέον στη χώρα, διδασκαλία αυτών σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας ακόμα και από το σχολείο, και αυτό που είναι πολύ σημαντικοί οι διαγωνισμοί που γίνονται και προάγουν επιχειρηματικότητα ακόμα και μέχρι το σχολείο, μέχρι και τα πανεπιστήμια και επίσης και τα ερευνητικά κέντρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρίτανη. Thank you, Mr. Αναγνωστόπουλος. Mr. Durando, we heard all this the speech by Mr. Αναγνωστόπουλος. We are talking about things that are already in action in other countries, other European countries. Yes, maybe I have not so many slides, but we could launch it, and I will share with you some elements okay. on how education can enhance digital jobs. Do you have a clicker? Yeah. Maybe it's better I go there. Yes, first of all, many thanks for the invitation, and we do appreciate as European SchoolNet being the network of Ministry of Education, being associating with Digital Europe for running this new e-skills campaign. I use now e-skills campaign because there was e-skills week, we are in the e-skills for jobs 2014, but we do believe on the importance of finding a long-lasting mechanism for looking at this e-skills campaign. So first, of course, there has been a lot of presentation on figures. And I retain a couple of figures which struck us as ministries of education and working at the level. First of all, the number of computer science graduates has fallen steadily in Europe since 2006. And secondly, even if we reach some threshold, some target figures based on some Lisbon objective, the number of science graduates in Europe compared to other fields, and what is important is to compare that with other fields, has been slowing down progressively from 24% around in 2002 to 22% now. So that's some figures. And as having a background of as an engineer, I do like figures, and that's quite important. Even if some people say that figures doesn't govern the world, but certainly tell us how the world is governed. And that's quite important that we can refer to some of these figures. The second aspect, everybody says, 1 in 5 young people are unemployed in Europe, globally. But what is more important is to relate that with a shortage of around 510,000 jobs in 2015 compared to the 270,000 this year. Which means that if we want to fill in these jobs, there is no other way but to invest in young people. And that's certainly one of the main challenges we all have in our education systems. Of course, we know that 80% of technology are not yet invented. We know that they will have to be implemented by more than 80% of people who are already in activity. But on top of that, that will not be enough. And if you want to fill in these jobs, they will have to be filled in by young people entering into the labor market. The second element is Europe lacks science and technical skills. And we see the issue of attractiveness regarding ICT jobs. We see the issue of attractiveness even linked to ICT education. But there are new job profiles, and that has been mentioned several times. There is an opportunity to attract young people to take up new jobs, such as in the field of big data, cloud computing, rather than the classic ICT jobs. And that's why such type of campaign is of key importance, so that we can give a different picture on what these ICT future jobs are.
Moving now on three paradox, and I remember I used this paradox in previous e-skills conference, but they are still relevant. We have a paradox. On one side, we have to increase e-skills literacy at all levels of education system, and that's absolutely important. But on the other side, we have to find the mechanisms for training highly skilled professionals that industry requires as well. We have to be careful. We don't need to have the same tools for doing both. And from time to time, there is the impression that we put everything in the same pot and we find the solution. It does not work like that. The second aspect, and we know that as being in the part of the Ministry of Education, on one side there is what the school does, teaching, guidance, and on the other side that's what industry is looking for, new jobs, role models, and so on. And we have to find the best bridges to make these two entities communicating. It does happen, and there is a lot of initiative, and that's what the eSkills Week is doing by gathering a lot of initiatives all over Europe. But we need to have coordinating mechanisms to make it known, to make it reaching out even further. And the third element is the immaturity and the e-confidence of pupils. And I will share with you some data coming from the ICT in school survey we released 1 year ago. On one side, you have the young generation is very confident in using all these devices, are connected and so on. But they don't have a clue on how it works. They are not competent in technology, and they have no interest at all to work on these sectors. And that's something we have to all be aware of, and that's quite important. So that's the type of messages. But there are some encouraging data again. We released a survey that's a randomized survey, so it's supposed to be representative, that's not an observation. So we surveyed more than 11,000 schools in all countries. We interviewed more than 12,000 head of schools, 15,000 teachers, and globally 160,000 pupils, students from grade 4, 8, and 11. And what the survey reveals is more than 70% of students at grade 8 and 11. So grade 8 is beginning of lower secondary education. Grade 11 is beginning of the upper secondary education. They all agree or strongly agree on the positive impact of ICT on a certain number of learning aspects, being ability to concentrate, collaborative working, learn independently. Moving more on the aspect, more than 70% of students, again, are convinced that ICT skills are essential for getting a job. And it's even more pronounced for the vocational training students at grade 11 rather than the general education. So the momentum is there. But 24 to 36% of these students, only at grade 11, are not convinced that ICT will have a strong impact on skills for adult life and skills for work and skills for getting a job, which means there is still a long way to go. We have to find persistent mechanisms to continue all this campaign we do, associating all stakeholders. So the momentum is there. There are a lot of beliefs on the way ICT can be used and developed. But on the other side, we have not arrived at the end of the way to go for. What can our education system do? There are, first of all, the need for raising awareness through this eSkills campaign. And that's what we do. That's what we're engaged again in this new edition. But we should have special focus for teachers, special focus for head of schools, special focus for guidance counselors as well, and we have to leverage other networks as well, and I'm meaning on the e-training network, for example, where we have more than 230,000 teachers which are fully active and fully communicating, but that's certainly a major element. The second element is more to work on curriculum and continuing professional development for STEM teachers globally. Face-to-face workshop, online courses, and as the answer of European SchoolNet to the ICT Grand Coalition for Job, we are just finishing two major online courses, one on innovative practice for teaching STEM,
where we get more than 1,500 STEM teachers over more than 7-week course online. Incentive for teachers for competition, providing teachers resources and integration of computer science topics in the curriculum. And the third element, which is certainly the most important one, is to continue to foster and to nurture multi-stakeholder partnerships on different levels. But more importantly, we must find a way to coordinate all these multi-stakeholder partnerships taking place everywhere in Europe. And that's absolutely marvelous what the eSkills campaign can achieve. But what's next? We must find the appropriate mechanisms to make it known, to continue to work with, and to profit from the experience and the best practice which have been exchanged during these various activities. I'd like to share four recommendations, and that's part of the difficulty we have in plenty of European countries when we discuss a new innovative practice. When there is a good practice which starts, one of the main problems we have in plenty of countries, I'm coming from France and it does apply very well in the French system, when there is a very good practice, we don't know how to mainstream it. But when there is a bad innovation, we don't know how to stop it. And that certainly is a major problem we have. So there are four elements, certainly, which can apply to these eSkills activities and eSkills innovation developed all over the various initiatives. In brief, please. Sorry? In brief. Yeah. But I minuted it, and I'm not sure I'm eating all my time. And I will not be long, I assure you. That's no problem at all. Enabling legislation to facilitate the new practice. It means that we speak about curriculum, but there must be some political decision, and the legislation regarding the curriculum has to be changed. The second one is more to strengthen the evidence-based practice of a new practice with representative pilots. The third one is to empower teachers to take up new practice. And more importantly, as the last element, is to nurture innovation through networks and to support, encourage the development of community of practice all over Europe. I'd like to finish now to more consider with you a major issue, which is a teacher issue in Europe. And the teacher training for the 21st century, we faced by a quantitative challenge, and we all have to know that there are 3 million teachers missing all over the world. If you take in Europe, 60% of teachers are more than 40 years old. If you go even further down on the figures, one third of teachers are more than 50 years in Europe. If you go even down Germany, 50% of teachers. Italy, 50% of teachers are more than 50 years old. So that's the first challenge. The second one is a qualitative challenge. We need efficient professionals. The role of teacher has changed. Then we need new training models, better prepared for practice. But more preoccupying is the attractiveness. On the young teachers entering into the profession, there are quite a lot of teachers who are leaving the profession after less than 3 years. If we do nothing for keeping the teachers on board, we will all face a lot of trouble regarding how we educate the young generation. You all know certainly Sir Ken Robinson, and he advised a lot of ministries on creativity, how our education system should change. He came to France in a business school, and the question which was put to him was, if we provide a 5% annual increase in the education budget of the French system, which is not peanuts, 2.5 billion euro out of the 46 billion euro, 800,000 teachers in France, what will he propose? And his answers are, creative approach to teaching and learning with digital technology, and personalized student assessment. And that's certainly a major element and a major investment which has to be considered on professional development of teachers all over Europe. To finish the presentation, whatever we do in our education systems, we have all to take into account three critical success factors. The first one is to make it known. All what we do, we have to find ways to make it known very easily.
We must provide evidence demonstrating it can happen. And we have to use the powerfulness of small videos rather than plenty of paper-based activities where we can demonstrate that things can change. The second element is recognition and time. We must provide recognition and time to teachers. If we continue to ask teachers to do that on top of the current obligation, it will never work. It has to be embedded in the curriculum. Curriculum has to be changed, but we must give time to teachers. And more importantly, for our political level and our political stakeholders, it is absolutely important that there is no way backwards possible. And I saw the Ministry of Education mention the policy on digital textbooks. At some stage, if you want that being developed, there must be a political decision saying that textbooks, paper textbooks, are finished and we move to another approach. And that's a political decision, which is absolutely important. Thanks for your attention. Thank you, Mr. Durando. Now, let's move from theory to practice. Jordan Casey is, I think, 15 years old, right? 14. 14, I'm sorry. I'm terribly sorry. He's the founder of Casey Games, and I'm really, really interested and keen on listening to what he has to tell us about his business story, his success story. Okay. So hi everyone. I'm Jordan. I'm 14 and I'm from Ireland. And what I am, I'm a self-taught programmer and entrepreneur. And I'll just tell you how I sort of got into programming and like my business and how I think programming can improve in the education system in the future. So I started programming just by myself. I saw it as a hobby, just watched videos on the internet and read books and things like that. Like, I didn't really learn anything from school on that sort of basis. And when I was 12, I started my first company, and that was called Casey Games. So I made mobile applications, and that was kind of cool. I made a few more apps, and I got a bit of success. I started another company recently, which is called Teachware. And what that is, it's a cloud-based student management system for teachers in Ireland to manage all of their students' information, like attendance and exams and things like that. And I think it's really important for computer skills and e-skills to be integrated into the education system. Like in my school, for example, we have this state-of-the-art computer room, but all we learned there is like Microsoft Word and Office and PowerPoint. I think that was already mentioned. It needs to be changed. A lot of like I don't really know how to explain it. Like a lot of the students in my school would probably know a lot more about computers than the teachers, and so I think that should change as well. And I just think like programming and like e-skills should be integrated into school, and I think it should be integrated in at a young age as well, because I think what I've seen from my experience is that as you get older, learning new skills and computer skills like programming can become a lot more intimidating. So I think it should be integrated into the education system. I think it should be integrated at a young age. I think it should be integrated soon for the future. Yeah. Thank you, Jordan. Thank you, Jordan. As you saw, no text, no papers. Okay, he just described to us his business story. Is there any question for Jordan Casey? No. Okay. Ah, yes. Hold on for the microphone, please. Εδώ στη δεύτερη σειρά. Hi, Jordan. Jordan is coming from Ireland, as I understand, right? Yeah. As the professor mentioned before, Ireland is one of the countries that has a very big increase in computer companies. Yeah. Yeah. This is not something that is recent. This has been going on for a long time. Yeah, it's been going on for a while. Actually, you started your company when you were 12 years old. Yeah, so I started programming when I was 9, then I started my first company 2 years after. How easy was it to start your own company at this age? Is Ireland
giving you the chance to start a company quite easily. I mean, did you have problems starting your company? Well, legally in Ireland, I'm not allowed to start the company. It has to be my parents. So both my parents are the directors, and I'd be like the CEO. But I think the reason why so many technology companies are coming to Ireland is because Ireland have a really low corporation tax. That helps as well. But Ireland have been really supportive. The government have been really supportive to me, and like I've gotten a good bit of funding from like government agencies. There's a lot of organizations in Ireland that encourage young people to code from outside of the education system. So that's really good as well. So Ireland's becoming a big digital hub. Well, actually, in Greece, we are giving more motives to open restaurants. I mean, it was a national effort to decrease the VAT, the value-added tax, on companies that have to do with... Souvlaki. Yeah, with souvlaki companies. As a matter of fact, is there a European-wide effort to promote information technologies in different countries? For example, Ireland has a big advantage for years now. Cloud computing, which is actually a computational model, a centralized computational model, again gives an advantage to countries that are already very proficient in information systems. How about European-wise? Is there a way to redistribute this this effort, this computational model, for example? Do you believe that cloud computing would be beneficial to all European countries? I can't speak on behalf of the Commission at all. At least in education, you should take the example of cloud computing. There is a joint initiative decided by two ministries of education, the Finnish Ministry of Education and the Estonian one, to develop the concept of a learning cloud computing strategy for all Estonian and Finnish schools, which will go not only on managing administration at the level of the schools, but also integrating all the issue of accessing to resources, learning resources, pedagogical scenarios, and so on. One of the main issues linked to that is how it is going to penetrate at the level of the head of school. And so, which means there is a sort of black box from the concept system which is put into place and how a school can use it quite easily. So that's type of things which is only starting in the education sector. That the only two initiatives which are very well advanced regarding the way to integrate cloud computing in the daily life of the school. That's certainly one element which can be mentioned. Okay, so I was playing Casey Games and I forgot. Look, thank you very much for attending. We'll have a 10-minute break and we'll be back.